vintagegeneral.gr. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο Vintage Toys 2018. Για άλλη μια χρονιά αυτή η έκθεση συμβαίνει εδώ στη Τεχνόπολη, στο Γκάζι. Πέρσι είχε μαζέψει 8.000 άτομα, αλλά φέτος είμαστε στο Πιχανουργείο, σε ένα ακόμα μεγαλύτερο κτίριο. 800 τετραγωνικά γεμάτα με εκθέτες, games, comics και άλλα πράγματα μιας άλλης εποχής. Πάμε να δούμε! Στην έκθεση είναι αυτό της Nintendo, ένα μεγάλο κόκκινο περίπτερο όπου μπορείτε να παίξετε Super NES και σε NES. Επίσης, με την είσοδό σας μπορείτε να μπείτε σε κλήρωση για δύο Super NES Mini και NES Mini. Δείχνετε το εισιτήριο της εισόδου σας και έτσι μπορείτε να μπείτε και εσείς σε αυτό το giveaway. Πολύ ωραία δώρα δίνει η CD Media, η αντιπροσωπεία της Nintendo στην Ελλάδα. Περίπτερο Anime House, όπως βλέπετε εδώ πίσω, και είμαστε με τον Παναγιώτη Τζόρτζη, ο οποίος θα μας πει τι έχει φέτος για την έκθεση Vintage Toys, τι έχεις φέρει στο περίπτερό σου. Καλησπέρα σας. Καταρχάς είναι η πρώτη φορά που είμαστε στο Vintage Toys και φυσικά έχουμε επιλέξει ό,τι καλύτερα από anime, σειρές, ταινίες και video game, με ένα προσανατολισμό προς τις παιδικές μας αναμνήσεις, προς το vintage και retro κομμάτι. Τι ωραία που είναι αυτά τα μαχαιράκια εδώ, μπορώ να πάρω κι εγώ ένα. Φυσικά. Είναι από Naruto, είναι τα κουνάι που χρησιμοποιούν οι ήρωες στις μάχες τους. Φυσικά έχουμε και από games, έχουμε πολλούς τίτλους και καινούριους και παλιούς και το καλύτερο είναι να περάσετε να τα δείτε και να διαλέξετε και ένα δώρο για τους φίλους σας. Α, αυτό είναι τέλειο, για να δούμε. Ορίστε, πόσοι παίζετε Overwatch, θα δώσουμε ένα πορτοφόλιο Overwatch. Είναι αυτό εδώ. Με το που το πάρετε γεμίζει λεφτά μόνο του αυτόματα, γεμίζει με το in-game gold από το Overwatch και τα μετατρέπεται σε πραγματικά χρήματα. Οπότε και να μην κερδίσετε, να μπείτε στο Anime House να το αγοράσετε. Αυτά, ευχαριστούμε. Α, τώρα, ναι, λοιπόν, για να το κερδίσετε πρέπει να γράψετε από κάτω, πολύ απλό. Γράψτε μας τον αγαπημένο σας χαρακτήρα από το Overwatch, ένας θα είναι και ο Genji είναι εκτός. Gamer.gr φυσικά είναι εδώ για άλλη μια χρονιά, γιατί εκτός από χορηγός επικοινωνίας έχει και το κομμάτι του marketing και της επικοινωνίας της έκθεσης. Εδώ έχουμε το arcade του Game World, όπου μπορείτε να παίξετε, και από εδώ έχουμε το Κατιούσα, το οποίο βρίσκεται σε early access και μπορείτε να το παίξετε αποκλειστικά εδώ με εμάς. Το Κατιούσα σας το έχουμε παρουσιάσει έτσι κι αλλιώς και άλλες φορές. Σε αυτό το βίντεο θα γίνουν διάφορες κληρώσεις και για να πάρετε μέρος σε αυτές πρέπει να είστε subscriber του Gamer.gr. Αν δεν έχετε κάνει ήδη, πατήστε το. Πρέπει να πατήσετε like σε αυτό το βίντεο και να κάνετε share στο Facebook. Επίσης, απλώς για να μπείτε γενικότερα σε όλες τις κληρώσεις, αρκεί να αφήσετε ένα σχόλιο, ό,τι θέλετε, κάτω από αυτό το βίντεο. Είτε για να σχολιάσετε κάποιο παιχνίδι, είτε κάποιο κόμικ, είτε οτιδήποτε θελήσετε εσείς. Τώρα ας περάσουμε στο Μουσείο Πληροφορικής, το οποίο είναι δίπλα από το περίπτερο του Game World. Στο Μουσείο Πληροφορικής μπορείτε να βρείτε όλους τους υπολογιστές που έχουν κυκλοφορήσει από την αρχή μέχρι και σήμερα. Η έδρα του Μουσείου Πληροφορικής ήταν μέχρι στιγμής στο Εγάλεο και πλέον θα είναι στο Μοσχάτο. Και εδώ πέρα έχουμε τον κύριο Τσεκούρα, ο οποίος θα μας εξηγήσει καλύτερα τι έχει το Μουσείο Πληροφορικής. Καλησπέρα σας. Το Μουσείο είναι μια πηγή, θα λέγαμε, από υπολογιστές και επίθετα κονσόλες. Μόλις έχουμε αλλάξει στέγη και πλέον θα βρισκόμαστε στο Μοσχάτο σε μεγαλύτερο χώρο και τους επόμενους μήνες θα εργαστούμε για να φτιάξουμε πραγματικά ένα χώρο εμπειρίας για gaming αλλά και για υπολογιστικά συστήματα. Κυρίως είναι σχολεία που μας επισκέφτονται, οι νέοι μαθητές με απορία για να μάθουν τι υπήρχαν πριν μερικά χρόνια και οι μεγαλύτεροι για να θυμηθούν. Μιλάμε για πάνω από 280 υπολογιστές και πάνω από 30 κονσόλες, παίχνιδο κονσόλες, φορητές ή κατά κάποιο τρόπο σταθερές. Τις οποίες έχετε φέρει και εδώ κάποιες από αυτές. Έτσι. Είναι ίσως οι πιο γνωστές που είχαν σχεδόν όλοι οι μικροί πιτσιρικάδες στα σπίτια τους. Και κάποιες λίγο πιο περίεργες. Θα ήθελα να σας δείξω μια συγκεκριμένη η οποία. Και εμείς ακόμη ψάχνουμε πληροφορίες για αυτή. Είναι εδώ η πορτοκαλί, η οποία είναι από τα μέσα του 70, έχει πολύ περίεργα τηλεχειριστήρια. Τώρα, αν τη βάλαμε σε μια τηλεόραση, μας έδειξε ένα παιχνίδι Pong με δύο μπύλες αριστερά-δεξιά. Είναι από τα αγαπημένα εκθέματα και τα πιο περίεργα συνάμα. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ αυτό δεν το είχα δει. Έπρεπε να έρθω εδώ και να διαβάσω την περιγραφή τι είναι αυτό και πραγματικά. Νομίζω ότι το Μουσείο Πληροφορικής μπορεί να βάλει τα γυαλιά σε όλους εσάς, οπότε να περάσετε να το δείτε. Ευχαριστούμε πολύ. Ωχ, με καλεί το παρελθόν. Νι. Ναι.
Πέρα από το arcade του gamer.gr υπάρχουν και άλλα arcade στην έκθεση, όπως μπορείτε να δείτε εδώ πέρα, τα οποία είναι original παλιά, γι' αυτό και βρίσκονται στο Vintage Toys. Και τώρα πάμε στην άλλη αίθουσα, η οποία είναι γεμάτη με αντικείμενα από άλλη εποχή, όπως για παράδειγμα φιγούρες, παλιά παιχνίδια, παλιά ποδοσφαιράκια, όλα αυτά θα τα δούμε, αλλά πρώτα χρειάζομαι την ομάδα μου, τους Power Rangers. Έτοιμη παιδιά, πάμε να τραμπουκίσουμε κόσμο. Σήμερα Σάββατο 6 με 8 θα βρίσκεται εδώ στο Vintage Toys ο Αλέξανδρος Κοντοπίδης και ο Γιάννης Μπουρσινός, τους γνωρίζετε, εννοείται. Λοιπόν, θα είναι για να παίξουν διάφορα παιχνίδια μαζί σας, αλλά έχουμε και άλλους διάσημους. Έχουμε τον Τζόνι Βαβούρα στο Vintage Toys και πολύ χαίρομαι που σας γνωρίζω από κοντά. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ και είμαι και ο ίδιος Vintage, όπως καταλάβατε. Όχι ηλικιακά μόνον, αλλά από θέμα κουλτούρας, αντίληψης και άποψης για τη ζωή. Εμείς παίζαμε με πραγματικά παιχνίδια, δηλαδή με χαρτονάκια, με ζάρια, με πιόνια. Διαβάζαμε με χαρτιά βέβαια. Και αυτό ήταν το ωραίο. Και μάλιστα ξέρω και σκάκι. Και σκάκι. Βεβαίως. Είναι η απαρχή των παιχνιδιών. Υπάρχει ανέκδοτο. Φίλε, λέει, ξέρεις σκάκι? Λέει, ξέρω. Ναι. Λέει, μπορείς να μου παίξεις λίγο? Καμένο, ε. Καλό. Όχι, μ' άρεσε. Μ' άρεσε. Πώς τη βλέπετε την έκθεση? Είναι εξαιρετική. Δυστυχώς δεν την πήρα χαμπάρι νωρίτερα, γιατί θα ήθελα να εκθέσω και κάποια παλιά πράγματα που έχω. Παλιά ποδήλατα, τρενάκια, προσωπικά αντικείμενα από τα παιδικά μου χρόνια, τα οποία αντέχουν ακόμα. Είναι πολύ όμορφα. Πιστεύω του χρόνου να κάνουμε κάτι πιο ενδιαφέρον εδώ. Να μπορέσω να έχω μια συμμετοχή πιο ουσιαστική. Αλλά και μόνο που με καλέσαν να παίξω μουσική εποχή, εμένα μου φτάνει αυτό. Είναι η αγάπη μου. Ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ. Πότε θα πληρωθώ? Εκτός κάμερας, εκτός κάμερας. Ναι, 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 ναι. Στο περίπτερο του Σουμπούτο δεν θα μπορούσαμε να μην έχουμε έρθει, ειδικά εφόσον το αγαπάει τόσο πολύ ο Μάνος, και εδώ έχω βρει τον Νίκο Κωνσταντακόπουλο, ο οποίος θα μου πει τι νέο έκθεμα έχει φέρει στο περίπτερό του για να πάρουμε κάτι στο Μάνο να το κάνουμε έκπληξη. Ράγκμπι, για το κομμωδίνο του, αλλάζει χρώματα. Αυτό είναι πολύ cool. Πολύ. Τη ροζετούλα μας και το καλύτερο. Είχε από γήπεδο. Σουμπούτο Sound. Τεχνοδρόμιο λοιπόν, αυτό το περίπτερο μου τράβηξε πολύ την προσοχή, κυρίως γιατί είναι το πιο μεγάλο. Δεύτερον, γιατί έχει ένα κρεβάτι. Η Άρια και η Μαρία λοιπόν θα μας πούνε τι συμβαίνει εδώ πέρα. Άρια, για ποιο λόγο υπάρχει ένα κρεβάτι σε αυτό το περίπτερο? Λοιπόν, το παιχνιδρόμιο έχει χορηγήσει τα έπιπλα και τα παιχνίδια που βρίσκονται σε αυτό το χώρο, ώστε να μάθουν και οι μικροί μας φίλοι το πώς ήταν τη δεκαετία του 80 ένα απλό παιδικό δωμάτιο. Και τα παιδιά μπορούν να μπουν μέσα, να παίξουν με τα παιχνίδια, οι μεγάλοι μπορούν να έρθουν και να ξαναζήσουν τα παιδικά τους χρόνια. Μαρία, με τι από αυτά εδώ πέρα θα ήθελες να ντύσεις το δωμάτιό σου? Να τον ντύσω με αυτό εδώ πέρα, με το αυτοκινητάκι. Χωράω κιόλας, είναι ό,τι το καλύτερο. Μικρή gamers έτοιμοι, έτοιμοι, έτσι είστε όταν σας ψαρώνουν κάποιοι. Μικροί ψαράδες, έτοιμοι. Έτοιμοι. Bye. Λοιπόν, εδώ είμαστε σε ένα άλλο περίπτερο που έχει πολλά ωραία πραγματάκια που μου αρέσουν. Και ξέρετε γιατί μου αρέσουν? Γιατί αυτά τα θυμάμαι. Ήταν της ηλικίας μου. Το 92 λοιπόν είμαι εγώ. Εδώ έχουμε το WWE, την απαρχή, WWF για όσους δεν το γνωρίζετε, μην τον μπερδέψετε τώρα με την οργάνωση. Δίπλα έχουμε ένα τεράστιο κεφάλι του Lion από τους Thundercats. Τι άλλα πραγματάκια. Α, το τρόλ αυτό εδώ. Εγώ δεν μπορούσα να κοιμηθώ το βράδυ αν δεν είχα ένα τέτοιο δίπλα μου γενικότερα. Τι άλλο, Batman. Και εδώ βλέπουμε τους μικρούς ψαράδες που σας έκανα και την πλάκα στην αρχή. Θα έχετε δει και τη διαφήμιση του Βουτσά για το Vintage Toys με τους μικρούς ψαράδες. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο το κατηγόρησαν πάρα πολύ. Βγαίναν και λέγανε ότι προκαλεί αρρώστιες και κάτι τέτοια. Εγώ πάντως δεν έπαθα κάτι. Εδώ βρισκόμαστε με τον Παναγιώτη από το Zartan's Toy Store. Καλησπέρα. Καλησπέρα Παναγιώτη, για πες μου λίγο τι έχετε φέρει στο περίπτερό σας για την έκθεση Vintage Toys. Έχουμε βάλει το μισό μαγαζί μας από τη Νέα Ιωνία. Έχουμε από όλα, έχουμε από αντρικά αγορίστικα, μάλλον G.I. Joe, Transformers, εξωγήινους, θεατομάγους,
Έχουμε μετά από video games, έχουμε κολλητσίστικα BB Boss, Indy, Barbie, όλα τα διαχρονικά από 60s, 70s, 80s, πιο πολύ 80s και λίγο 90s. Αυτό. Μάλιστα. Αφού έχεις φέρει τόσα πολλά, μας δώσεις και μας κάτι. Μην τα κρατάς όλα για την BB Boss και τον Τσοντσόν. Για πες μου. Θα δώσουμε ένα διαχρονικό παιχνίδι Diablo. Πιστεύω όλοι έχουμε παίξει με αυτό το παιχνίδι. Σωστά. Σωστά. Όποιος δεν το έχει παίξει, να το παίξει τώρα λοιπόν, έχει μια ευκαιρία να το κερδίσει. Subscribe, like, share αυτό το βίντεο και ένα σχόλιο από κάτω γράφοντας Diablo 2. Καλησπέρα και από εμάς από το Δεκόσο Club. Φέτος, πέρα από την ανανέωση της γκάμας των ρετρό παιχνιδιών από το Atari μέχρι και σήμερα, έχουμε στο κατάστημά μας όλες τις επανεκδόσεις παλιών κονσολών όπως Mega Drive, Commodore 64, Super NES, NES Mini, Atari Flashback, παλιές εκδόσεις από το Yu-Gi-Oh! Trading Card Game και γκάμα, καινούρια κομμάτια από τα κουκλάκια pop. Γι' αυτό και εμείς στη σελίδα του gamecall.gr θα θέλαμε να δωρήσουμε ένα Γιαννάκι για το κόμπο. Πέρα από τα γνωστά like, share και τα λοιπά, θέλω να γράψετε NBA bot, ξέρετε εσείς το πιάνετε υπονοούμενο, για να κερδίσετε την αυτή φοβερή φιγούρα. Λοιπόν, εδώ είναι μια φυσιγνωμία που την γνωρίζετε. Είναι ο Εμίλιος από το Vintage Toy Mania, ο οποίος μας έκανε μια χάρη. Έφτιαξε αυτήν εδώ τη φιγούρα βουντού του Μάνου και εμείς θα μπορούμε τέλος πάντων να κάνουμε τον Μάνο ό,τι θέλουμε. Εννοείται. Από μακριά. Αυτό το έχω εγώ για το σπίτι μου. Για να δούμε όμως, Εμίλιο, μπορούμε αυτό να το κάνουμε και με άλλους ανθρώπους. Εννοείται. Έχουμε εδώ πέρα τα σκάνερ, σκανάρουμε τον κόσμο, διαλέγετε σε 200 σώματα και σας φτιάχνουμε σε φιγούρα. Σε τρία μεγέθη. Πάντως τον Μάνο τον πέτυχες από ό,τι βλέπω. Ναι. Αυτή είναι η προσθήκη σε Playmobil. Και δίπλα έχεις τη Λάρα. Τη Λάρα μπορώ να τη φτιάξω. Βεβαίως. Η Λάρα είναι κλασική γκόμενα. Πας να την κοιτάξεις και κοιτάει αλλού. Τώρα ας πούμε κάνει ότι δεν με έχει δει εμένα. Λοιπόν, εντάξει, όχι. Η Λάρα είναι του Εμίλιου, δεν μπορείτε να την αποκτήσετε, αλλά μπορείτε να αποκτήσετε. Ναι, δεν πωλείτε, δεν την πουλάει. Άλλα πράγματα πουλάει. Τη Λάρα όχι. Λοιπόν, αυτό εδώ μπορείτε να το αποκτήσετε και εσείς αρκεί να κάνετε τα κλασικά βήματα. Subscribe στο κανάλι μας, like το βίντεο και share και από κάτω να γράψετε ένα σχόλιο γράφοντας φιγούρα. Έτσι θα κερδίσετε κι εσείς μια τέτοια φιγούρα του εαυτού σας. Αυτός ο κύριος πίσω μου λοιπόν είναι ο Vin. Είναι η μασκότ της έκθεσης Vintage Toys. Εδώ πέρα τον βλέπετε επίσης και από πιο κοντά. Για να αποκτήσετε τον Vin αρκεί να στείλετε email στο info@vintagetoys.gr. Έτσι θα μάθετε όλα τα βήματα. Vin, είσαι και πολύ μαγκάκι. Έτσι φαίνεσαι. Αυτή ήταν λοιπόν η έκθεση Vintage Toys 2018. Ακόμα μεγαλύτερη σε πιο μεγάλο μέρος. Ελπίζουμε του χρόνου σε ακόμα μεγαλύτερο. Λοιπόν, μέχρι και την Κυριακή η έκθεση συνεχίζεται. Μην ξεχάσετε να πάρετε μέρος στα giveaways, αλλά και να έρθετε και εδώ από κοντά για να πιάσετε, δείτε, αλλά και αγοράσετε πράγματα από άλλη εποχή. Ευχαριστούμε πολύ. Bye!